Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι σε πλήρη εξέλιξη και η TV100 βρίσκεται παντού. Βρίσκεται στο Ολύμπιον, βρίσκεται στο λιμάνι για να σας μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για το επόμενο ημίωρο για να παρακολουθήσουμε παρέα συνεντεύξεις Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, καθώς και να γνωρίζουμε τους ανθρώπους του φεστιβάλ, του Σινεφίλ, που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις διοργανώσεις. Δημοσιάρη παρακολουθεί τις διοργανώσεις των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ εδώ και χρόνια. Μας υποδέχθηκε στο πόστο της έξω από την αίθουσα Τζον Κασαβέτης με τη συνεκάρτα στο χέρι. Να ξεκινήσουμε δείχνοντας την κάρτα. Ναι. Είναι η κάρτα της 14ης διοργάνωσης. Ναι. Είναι η ετήσια κάρτα του φεστιβάλ, την οποία την βγάζω αρχές του έτους για όλη τη σεζόν, η οποία έχει εξαιρετικά προνόμια. Έχετε συγκεντρώσει πάρα πολλές τέτοιες κάρτες. Από πότε παρακολουθείτε τις διοργανώσεις? Τις διοργανώσεις που παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Κάρτες βγάζω τα τελευταία χρόνια, που έχω και πιο πολύ χρόνο για να παρακολουθώ τις ταινίες. Από πότε λοιπόν θυμάστε έτσι τις πρώτες ταινίες που είδατε, είτε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου είτε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ? Από πολλά χρόνια πριν. Έχουμε δει εξαιρετικές ταινίες από εξαιρετικούς δημιουργούς. Σημαντικές διοργανώσεις για την πόλη? Βέβαια, βέβαια, και τα δύο, Φεστιβάλ και Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ, είναι νομίζω οι σημαντικότερες για την πόλη. Την εξέλιξη του πώς τη βλέπετε, γιατί έχουμε πει ότι είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ήταν δύσκολο ακόμη και να υπάρξουν αυτές οι διοργανώσεις, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ καλή, παρόλο που τώρα είναι πολύ δύσκολη η διοργάνωση λόγω των οικονομικών περικοπών. Αλλά με τη βοήθεια των εκτάκτων, του εκτάκτου προσωπικού, των εθελοντών και βέβαια όλη η διοργάνωση, είναι πάρα πολύ καλή. Εσείς επιλέξατε να εργαστείτε και εθελοντικά, πέραν του ότι είστε συνεφίλοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και εθελοντικά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η διοργάνωση και όταν και ως εθελοντής από μέσα είναι ακόμη πιο ωραία τα πράγματα. Τι έχετε γνωρίσει, έτσι περιγράψτε μας κάποιες από τις στιγμές που έχετε ζήσει εδώ, μιας και επιλέγετε να είστε χρόνια κοντά, οπότε προφανώς ζείτε κάτι ξεχωριστό. Από τις στιγμές είναι που βλέπεις από κοντά τους δημιουργούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς, μιλάνε για τον τρόπο που κάναν τις ταινίες. Όλο αυτό έτσι λίγο με τη μαγεία του κινηματογράφου. Τι προνόμια δίνει η κάρτα αυτή που κρατάτε στο χέρι σας? Η κάρτα καταρχήν λειτουργεί σαν κίνητρο για να δεις όσες περισσότερες ταινίες μπορείς. Στην περίοδο του φεστιβάλ τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, έχει εκπτώσεις στις εκδόσεις του φεστιβάλ, εκπτώσεις στα καφέ, μπαρ και εστιατόρια της πόλης και νιώθεις και απελευθερώνεσαι, νιώθεις ότι συμμετέχεις ενεργά ως θεατής στο φεστιβάλ. Προλάβατε να δείτε κάτι φέτος, γιατί... Ναι, έχω δει αρκετές ταινίες, μου άρεσαν πάρα πολύ, οι περισσότερες ήταν εξαιρετικές. Έχετε ξεχωρίσει κάτι? Ναι. Ξεχώρισα την ταινία «Οι τελευταίες μέρες της Αρκτικής» με θέμα ενός φωτογράφου που φωτογραφίες από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Με πάρα πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία σκηνοθεσία, εξαιρετική φωτογραφία.
ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Trans», ο Chris Arnold πραγματεύεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αναφέρεται στις ζωές μιας ομάδας ανθρώπων που αντιλαμβάνονται ότι το φύλο τους δεν είναι θέμα ανατομίας. It can happen to anyone. Would you like to tell us a few things about your film, what your film is about? My film is about the transgender community in America. A couple of years ago, my partner and I became aware that the transgender community is probably the most discriminated against community in America. These people are people who, through no fault of their own, are relegated to the lowest form of life in America. They have no jobs, they cannot hold apartments, they get very little or no health care, and many of them live on the streets and survive. Is it about policy? No, my film is actually about six people, just the personal stories of six people who are transgender people, and some of them are very stories with happy endings, believe it or not. What the film is really meant to do is educate people who don't know what transgender people are. Well, go ahead. In the 21st century, in the United States, do people tolerate the different? People don't understand them. People think they are freaks. People think they belong in the circus. People don't understand that there could be somebody who doesn't feel up here the same as their body is. So your gender identity, the gender that you're born with as a baby, is not the gender you feel in here. So there's a 7-year-old child in my film who knew when she was 2 years old that she was a girl. She wanted to get rid of her penis when she was 4. She has a long, hard road ahead of her, but she is very brave, very courageous, as all these people are, because they are willing to sacrifice everything to be the person they know themselves to be their true selves. You know what I mean? And what is the feedback? My film is a very emotional film. It hits you in the heart. You see who these people are, you understand who these people are, you feel something for these people, and so for many people it's an education. There is so much information that people don't have about what it means to be transgender. You know, most people think transgender people are gay. Yes. They're not gay. Most people think that transgender people decide that they want to be the opposite sex. There's no decision. It's not their decision. It's nature. And it the problem is, it will take sometimes years for someone to face that fact and to realize that they can't escape it. What is your main goal with this film? To reach out to people who don't understand what being transgender means, to help people understand and feel compassion for these people who are very courageous, who, you know, are living lives that no one would choose to live, simply to be their true selves, simply to live to be the person that they know themselves to be inside. Can we tolerate the different? I hope. We must. You know, and we must make room for them. Because, you know, many of them have, you know, many societies going back through history felt very special about transgender people because they saw both sides. Yeah? So, in Thailand, for instance, they were given special privileges. They were thought to be almost gods because they had a foot in both camps, you know? So there have been many times throughout history when transgender people have been revered and treated very specially. Not now. I think one thing that she actually shared is like, I prefer to feel my pain in my arm than the pain that I'm feeling.
And she said, I just prefer to feel this pain. Is it your first time here in Greece and in Thessaloniki? Oh, yes. I've never been to Greece before. This is very exciting for me. This is a wonderful festival, and the people who run this festival are really very nice. They brought me over here, and I was very excited to come. There's so much going on here. But it's a wonderful town. It's a wonderful city. And this, I guess this film festival is one of the big events of the year here. It's great. I'd love to come back. This is the 12th International Day of Remembrance. Tonight, Oakland joins more than 200 TDOR events around the world in 19 countries and 39 states. To mourn, honor, and memorialize the lives of our brothers and sisters who might otherwise be forgotten. Perhaps the most important way of honoring their lives is for each one of us individually in this room to live the most authentic life possible, honoring their lives and their spirits. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti. Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Εκτός ιστορίας, το ντοκιμαντέρ της Φοφός Τερζίδου μας παρουσιάζει μαρτυρίες και ντοκουμέντα για την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τη διάσωση των Εβραίων της Κατερίνης. Ποιος ήταν ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης την περίοδο εκείνη? In July of 1942, they began to persecute the Jews of Salonika in particular. Calling 9,000 men to register for forced labor in Platia Eleftherias in Saloniki. Ξεκινάτε το φιλμ αυτό δείχνοντας την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Στον αντίποδα δείχνετε το πώς ζει πολύ μικρότερη, ζούσε πολύ μικρότερη εβραϊκή κοινότητα στην Κατερίνη. Γιατί επιλέξατε να δείξετε την αντίθεση αυτή? Ναι. Πράγματι πρόκειται περί αντίθεσης. Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, που είναι η αρχαιότερη εβραϊκή κοινότητα της Ευρώπης, εξοντώθηκε το 96% των κατοίκων της κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο. Είναι 4% παραπάνω από το ποσοστό εξόντωσης των Εβραίων του Βερολίνου. Το Βερολίνο ήταν στο στόμα του λύκου, η καρδιά του ναζισμού. Έτσι. Από την άλλη μεριά έχουμε μια ιστορία με αίσιο τέλος, διάσωσης. Υπήρξε διωγμός, αλλά οι Εβραίοι εκεί κρύφτηκαν και σώθηκαν όλοι. Κρύφτηκαν επί δύο χρόνια με τη βοήθεια των ντόπιων κατοίκων. Και διασώθηκαν όλοι. Η Κατερίνη ήταν η μικρότερη κοινότητα εβραϊκή της Ελλάδας στην εποχή της κατοχής. Ποιος ήταν ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας εδώ στη Θεσσαλονίκη την περίοδο εκείνη? Πρέπει να δείτε την ταινία. Αλλά νομίζω το 96% απολειών της Θεσσαλονίκης είναι ένα αμήλικτο νούμερο και λέει πολλά. 87% των Εβραίων Ελλήνων χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και 96% των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ήταν 56.000 οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι σημαντικότερες αμοιβές για τους ένοπλους ή για τους άοπλους ιδεολόγους συνεργάτες των Γερμανών είναι από τις αρχές του 1943 οι εβραϊκές περιουσίες. Οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τις εβραϊκές περιουσίες μετά την έναρξη της εκτόπισης του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης ως, θα έλεγε κανείς, το καρότο για την επιβράβευση είτε των μέχρι τότε καλών υπηρεσιών Ελλήνων πρόθυμων να συνεργαστούν μαζί τους, είτε ως καρότο για μελλοντική επιβράβευση. Στην ταινία μιλάτε για στερεοτυπικές προκαταλήψεις που ακολουθούν το κεφάλαιο αυτό της ιστορίας που αφορά τη γερμανική κατοχή, την εξόντωση των Εβραίων της πόλης. Ποιες είναι αυτές οι στερεοτυπικές προκαταλήψεις? Μία βασική στερεοτυπική αντίληψη, προκατάληψη, είναι η θέση του ξένου στην ελληνική κοινωνία, του άλλου, του διαφορετικού. Ο Εβραίος στην ελληνική κοινωνία
ο Εβραίος Έλληνας, ο Έλληνας Εβραίος, που όπως είπαμε στη Θεσσαλονίκη είναι από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της πόλης κάτοικος, θεωρείται ξένος, θεωρείται άλλος. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τον αγγλικό τίτλο «Bystanding and Standing by». Πώς έγινε αυτή η «Bystander» είναι ένας όρος που σημαίνει τον άνθρωπο, αυτόν ή αυτούς, που στέκονται και παρατηρούν και βλέπουν τα γεγονότα, συνήθως άσχημα γεγονότα, άσχημα συμβάντα, μάλλον σε δημόσιο χώρο που συμβαίνουν και δεν αντιδρούν, δεν κάνουν κάτι. Μία διαφορία, μία απάθεια, μία δεν μπορώ, δεν με φορά, δεν κάνω κάτι. Ενώ το standing by είναι μια έκφραση που δηλώνει είμαι δίπλα σε κάποιον, δηλώνει μάλλον αλληλεγγύη. Σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το παρακολουθείτε, βλέπετε την εξέλιξή του? Εδώ και πολλά χρόνια, ναι. Ξεκίνησα από ταινίες αφηγηματικές, αλλά με κερδίζει και σαν θεατή προτιμώ πλέον τα ντοκιμαντέρ. Βράζει πραγματικότητα, βράζει κοινωνία, η ιστορία αλλάζει. Το ντοκιμαντέρ το καταγράφει πολύ καλύτερα αυτό. Και είναι πιο ελεύθερη φόρμα κινηματογραφική. Μπορεί να συμπεριλάβει και κλασική αφήγηση και ντοκουμέντο και καταγραφή πραγματικότητας. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μια από τις βασικές έδρες του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για μία ακόμα χρονιά, με 4 αίθουσες σε 2 αποθήκες να φιλοξενούν καθημερινά προβολές ταινιών του, αν και ο καιρός με το κρύο και τη βροχή δεν είναι και ο καταλληλότερος για να κατεβεί κανείς στο λιμάνι και να δει ταινίες, ετούτοις οι περισσότερες αίθουσες συγκεντρώνουν έναν ικανοποιητικό αριθμό θεατών. Το ίδιο κλίμα των προηγούμενων φεστιβάλ τραβάει αρκετό ενδιαφέρον από συνεφίλ κόσμο, δίνει τα δικά του στοιχεία, καθορίζει κατά πολύ την ποιότητα των πραγμάτων των καλλιτεχνικών εδώ πέρα στην πόλη και πιστεύω ότι έχει μια καλή προσφορά, την προσφορά που είχε πάντοτε από την εποχή του πρώτου φεστιβάλ κινηματογράφου, όχι απλά ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Έτσι κι αλλιώς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όχι ότι είμαι πολύ μεγάλος, παρακολουθώ το φεστιβάλ κινηματογράφου, τόσο μάλλον από το 97 που τελείωσα το Λύκειο, παρακολουθώ φεστιβάλ κινηματογράφου και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ασταμάτητα. Τι να πω, η πόλη το χρειάζεται, δεν πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει. Πάντα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, άσχετο αν βρέχει, αν έχει καλό καιρό. Είναι μεγάλη χαρά για την πόλη, για τον κινηματογράφο αλλά και για όλες τις τέχνες που υπάρχει αυτό το φεστιβάλ και συνέχεια εμπλουτίζεται και είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για συνάντηση και για ανακάλυψη. Νομίζω ότι ως θεσμός είναι ίσως από τους καλύτερους στον κόσμο και σε επίπεδο Ευρώπης είναι το δεύτερο, το τρίτο καλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που διοργανώνεται, οπότε και γι' αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή το ότι πέρασε η ταινία μας εδώ. Και Ολύμπιον, τι επιλέγετε? Και τα δύο είναι, νομίζω η διαδρομή είναι η καλύτερη. Δεν θα πω αν είναι καλύτερα εδώ ή εκεί. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ χρήσιμοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι, να γίνονται αίθουσες κινηματογράφων ή αίθουσες πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πόλη. Αλλά εγώ θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να τρέχω από το Ολύμπιον προς τα εδώ και από εδώ προς το Ολύμπιον μέσα στο κρύο, γιατί ειδικά το φεστιβάλ κινηματογράφου είναι σε πιο κρύες μέρες. Εδώ πέρα είμαστε σε πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν πολύ καλές προβολές και από τεχνικής πλευράς. Υπάρχουν τεχνικές προβολές που αναδεικνύουν υψηλή ποιότητα γυρισμάτων. Εγώ στο Ολύμπιον. Το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Το Ολύμπιον είναι ένα κτίριο το οποίο το έχω αγαπήσει από την πρώτη μέρα που ήρθα σε αυτή την πόλη για να ζήσω. Έχω περάσει ατελείωτες ώρες και περνάω ατελείωτες ώρες σε αυτό το κτίριο και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή οι ταινίες που επιλέγονται να παίξουν σε αυτό το κτίριο. Είναι μεγάλη τιμή για τους δημιουργούς, για τις ταινίες, για όλους. Το Ολύμπιον ξεκάθαρα.
Ελληνοαμερικανοί πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς μιλούν για την πατρίδα τους στο ντοκιμαντέρ Greek Town New England του Νίκου Πανουτσόπουλου. Κύριε Πανουτσόπουλε, σε μια περίοδο που πολλά ακούγονται παγκοσμίως για τους Έλληνες, εντοπίσατε κάποιους ανθρώπους που δηλώνουν περήφανοι που είναι Έλληνες, παρότι δεν ζουν στη χώρα μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έγινε πριν ακουστούν όλα αυτά. Τα γυρίσματα γίνανε το 2009 και κάποια συμπληρωματικά το 2010 και το 2011. Αλλά δεν έχει αλλάξει ούτε η άποψη που έχουν οι Ελληνοαμερικανοί για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά ούτε και η άποψη που έχουν οι Αμερικανοί για τους Ελληνοαμερικανούς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, πόσα χρόνια έχουν να επιστρέψουν στην πατρίδα? Παρακολουθήσαμε μία εξέλιξη διαμέσου των γενεών των Ελληνοαμερικανών. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, η πρώτη γενιά μετανάστες. Υπάρχουν και άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Αμερική, δεύτερη, τρίτη, ακόμη και τέταρτη γενιά Ελληνοαμερικανοί. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Ή κάποιοι έχουν έρθει μία-δύο φορές επίσκεψη στη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, ζουν με τέτοιο τρόπο. Τους βοηθούν τόσο πολύ οι οικογένειες να παραμείνουν δεμένοι με τη χώρα, χωρίς να έχουν έρθει καν εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν ξέρω αν είναι δεμένοι με τη χώρα, είναι δεμένοι με την ελληνική παράδοση. Ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος ο Βαποριώτης, ήταν ψαράς και όλη η οικογένεια μας αγαπάμε πολύ την θάλασσα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να ζήσω μακριά από την θάλασσα. Και οι γονείς μου ήρθαν από ένα μικρό νησί στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγαπώ πάρα πολύ την θάλασσα. Οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι λίγο σαν γραφικοί. Από αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον σε άλλες ταινίες, ισχύει, ζουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τις θύμισες από την Ελλάδα, με μία έντονη, τέλος πάντων, αίσθηση της χώρας που δεν την έχουμε εμείς που ζούμε εδώ. Εμείς αυτό που θελήσαμε να κάνουμε ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι μία υπερβολή και παραπλάνηση. Ναι, υπάρχει το ελληνοαμερικανικό folklore. Δεν το δείχνουμε εμείς στην ταινία, ούτε στη σειρά ολόκληρη, γιατί είναι, πρέπει να πούμε ότι είναι μια σειρά από ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει σε παραγωγή της ΕΡΤ. Αλλά αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του ελληνοαμερικανικού πληθυσμού, αυτό που λέμε ομογένεια. Δηλαδή, οι παρελάσεις και τα φεστιβάλ στις εκκλησίες και οι χοροί είναι μια γραφικότητα η οποία δεν χαρακτηρίζει καθόλου το σύνολο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Παρότι τα γυρίσματα ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα, πριν προκύψει αυτό που ονομάζουμε σήμερα κρίση, φαντάζομαι ότι έχετε και κάποια επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Πώς διαχειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονται για τη χώρα μας? Είναι οι άνθρωποι που θα την υποστηρίξουν, που θα βγουν προς τα έξω και θα πούν «Δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου», παρότι ζουν τόσο μακριά? Ναι, υποστηρίζουν την Ελλάδα στη συντριπτική τους πλειοψηφία και προσπαθούν να είναι παρόντες στην προσπάθεια της χώρας, αλλά δεν νομίζω ότι πιστεύουν απαραίτητα όλο αυτό το media frenzy σε σχέση με την κρίση στην Ελλάδα. Έχουν περισσότερο ιδία άποψη. Και επίσης θεωρούν ότι η κρίση υπάρχει και στην Αμερική. Την εξέλιξη του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ πώς τη βρίσκετε? Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, όπως συνηθίζουμε να λέμε συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, η διοργάνωση αντέχει και πάει κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι τέτοιου είδους κρίσεις για τον κινηματογράφο μπορεί να είναι και ευεργετικές. Δηλαδή, ίσως είναι καλύτερα να περάσουμε από ένα ενδεχόμενο glamour σε μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση του κινηματογράφου και ότι μπορεί να κάνει και καλό τελικά και στο ίδιο το φεστιβάλ. Thank you.
Thank you.